1 Ιουλίου, Παρασκευή, τελευταία μας εκπομπή. Λούκας Γιώρκας, ζωντανά με την ορχήστρα του, θα μας τα τραγουδήσει όλα και θα μας τα πει και όλα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το Skype μας, για να δούμε, έχουμε τους αγαπημένους μας φιλοξενούς. Νάτα τα παιδιά, νάτα. Γρηγόρης Ναταλή. Γεια σας, γεια σας. Μαρία Έλενα, Αλέξανδρε και Παντελή. Είστε φοβεροί, ευχάριστοι, δροσεροί και πανέμορφοι. Δεν μπορούσαμε να σας βλέπαμε ζωντανά, γιατί είναι λίγο άχαρο όλο αυτό. Εμάς μας αρέσει η άμεση επικοινωνία. Μα τους λέω να μπορείς και... Τώρα μας βλέπετε δηλαδή ή όχι? Όχι, δυστυχώς όχι. Το είπαμε έτσι γιατί το φανταζόμαστε. Τέλεια, μια χαρά. Είμαστε όμορφοι και οι τέσσερις. Δεν σας ακούμε. Γελαστοί, χαρούμενοι, δροσεροί. Μας αρέσετε. Θέλουμε να σας δούμε από κοντά, ρε παιδιά. Να έρθετε στην Κύπρο να μας δείτε από κοντά, παιδιά. Περίμενε. Έλα. Να σας δούμε τώρα. Λοιπόν. Να τα. Κουκλάκια είσαι. Να τα. Α, πού μας βλέπετε. Γεια. Τέλεια. Εμείς να δείτε πόσο... Είστε στην όμορφη Κύπρο. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε και εμείς εσάς σε αυτό το ωραίο καλοκαιρινό φρέσκο πρόγραμμα που κάνετε αυτή την υπέροχη εκπομπή την καινούρια. Θέλω... Μ' αρέσει αυτό το κίτρινο, Ναταλή μου, πάρα πολύ. Κάτσε να κάνω μια στροφή. Κάνε μια στροφούλα. Σαν τον ήλιο είσαι, κορίτσι μου. Έκανα και τις μπούκλες μου σήμερα, το ζω. Το ζω. Καλά κάνεις και το ζεις. Αυτό είναι, να το ζούμε. Τι, να το αφήνουμε να περνάει ανέγκυκτο, έτσι, επιδερμικό. Να δώσουμε και φιλιά στους φίλους από την Κύπρο που μας βλέπουν και μας θέλουν συνέχεια μηνύματα. Είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση. Λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα. Νομίζω βλέπουν την εκπομπή καθημερινά. Εσύ το ξέρετε καλά. 8 με 11. 8 με 11. 8 με 11, ναι. Ναι. Έχουμε ένα θεματάκι με τον ήχο. Δεν ξέρω. Ναι, δεν πολύ ακούμε εμείς εδώ. Δεν πολύ ακούμε. Μην μ' αγχώνεσαι. Εντάξει. Μίλα μου εσύ, μίλα μου, πες τα μου. Είμαι δικό σου, πες μου. Έλα. Πες μου, θέλω να μου πεις την εμπειρία τώρα με την καλοκαιρινή εκπομπή. Πώς νιώθεις, πώς νιώθεις που είσαι δίπλα στο κορίτσι σου και την κάνεις την εμπειρία, την εκπομπή αυτή. Βεβαίως. Νιώθω ένα βίος δίπλα στο κορίτσι μου. Είναι πολύ ευχάριστο που είναι μαζί μου. Είναι πολύ ευχάριστο που είναι μαζί του Ιωτεοκλής για την Ελένη. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια ωραία παρέα γιατί οι εκπομπές αυτές είναι παρός, καλή ώρα όπως είστε εσείς. Και χαιρόμαστε κάθε μέρα που περνάει για το δικό της λόγο. Περνάμε ωραία κι εμείς. Εγώ θα σας μιλήσω. Και πραγματικά το έχω ξαναπεί, πολύ, πολύ μεγάλη τύχη που το πρώτο δικό μου αυτό το τηλεοπτικό εγχείρημα σε αυτό το ρόλο έχω την τύχη να είμαι δίπλα στον Γαγόρη, που είναι ένας άνθρωπος που το ξέρει πάρα πολλά χρόνια όλο αυτό και το υπερατείνει εξαπρόπεια και ήθος. Και νιώθω ότι τον αγχώνω, δηλαδή ξέρω ότι θέλει να προστατεύσει, θέλει να πάει όλο αυτό το καλά. Και νιώθω, πραγματικά νιώθω τον χώρο. Δηλαδή έχει δύο ρόλους τώρα πάνω του. Να τα πει εκείνος, αλλά προστατεύσει και εμένα. Όλα είναι λοιπόν, καλά, παιδιά. Γρηγόρη μου και Ναταλή μου, επειδή υπάρχει ένα θεματάκι με τον ήχο, εσείς τα λέτε ωραιότατα, εμείς δεν ακούμε τίποτα. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα εμείς, να διορθώσουμε τον ήχο και ξαναρχόμαστε. Τι να κάνουμε, παιδιά μου. Τέλεια. Τι να κάνουμε. Σε λίγο, τέλεια, σε λίγο. Γεια. Άντε, γεια. Τόση αγωνία, ρε παιδί, μας συνδεθούμε, επειδή δεν ακούμε τίποτε. Πολύ ωραία τα είπαν όμως, γιατί κατάλαβα μέσα στις άκρες ήθελα να πούνε τα παιδιά. Ναι. Νομίζω ταιριάζουν σαν και σαν τηλεοπτικό ζευγάρι. Ναι. Και γιατί δεν το σκέφτηκαν τόσα χρόνια έτσι να το εντάξει ένα τηλεοπτικό σταθμό στο πρόγραμμά του αυτό το ζευγάρι. Γιατί έχουμε δει πολλά ζευγάρια. Θα μας άρεσε να το βλέπαμε και αυτό έτσι καθημερινά όλη την τηλεοπτική σεζόν, όχι μόνο καλοκαίρι. Να το προτείνουμε για την επόμενη σεζόν. Εντάξει, την επόμενη. Παιδιά, έγινε η αρχή. Να ξέρετε ότι τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και έδειξαν τα παιδιά ότι μπορούν να το κάνουν και το κάνουν και καλά. Επομένως, είναι πολύ ταιριαστή και πολύ ωραία τώρα που τους ξαναείδαμε. Και έτσι έχουν αυτή τη θετική ενέργεια και την ωραία άβρα και την καλή διάθεση. Παντελή μου, να πάμε να μας πεις τι για τις παραλίες σου. Να πάμε να τα μέχρι να διορθώσουμε τους ήχους. Βεβαίως. Φεύγουμε λοιπόν, πάμε στις παραλίες. Σας έχω 8.